Ξεκίνησε η διαβούλευση για το νέο σχέδιο νόμου των πρότυπων προτάσεων που προωθεί το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, ένα σχέδιο νόμου το οποίο αναμένεται το επόμενο διάστημα να κατατεθεί προ ψήφιση στη Βουλή. Η πρόσκληση για τη διαβούλευση έγινε από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Κώστα Καραμαλή. Άρχισε δε από το βράδυ τη 17η Νοεμβρίου και ώρα 10 και θα ολοκληρωθεί στι 1 Δεκεμβρίου και ώρα 2 το μεσημέρι. Το νομοσχέδιο αυτό αποτελεί μια προεκλογική δέσμευση τη Νέα Δημοκρατία που γίνεται πράξη και προωθεί την καινοτομία και τη μεγαλύτερη εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα, των επιχειρήσεων και τη ίδια τη κοινωνία των πολιτών στη σύλληψη και υλοποίηση των έργων στη χώρα. Πρόκειται για ένα νέο μοντέλο τη σύλληψη και τη ορίμανση νέων έργων υποδομών που θα υποβάλλονται από τον ίδιο τον ιδιωτικό τομέα και αφορά στη θέσπιση ενό ολοκληρωμένου πλαισίου υποβολή, αξιολόγηση και έγκριση προτάσεων για μεγάλα έργα. Άνω των 200 εκατομμυρίων ευρώ σε πρώτη φάση. Στόχοι του Υπουργείου μέσα από αυτό το νέο πλαίσιο είναι η ανάδειξη νέων καινοτόμων ιδεών, η επιτάχυνση ορίμανση έργων, η αυξημένη εμπλοκή ιδιωτικού τομέα με την αξιοποίηση τη ευελιξία που έχει, η μεταφορά τεχνογνωσία του ιδιωτικού τομέα στη δημόσια διοίκηση. Το πλαίσιο που παρουσιάζεται είναι μια μεταρρύθμιση στον χώρο των δημοσίων έργων, γιατί από τη μία επιταχύνεται η ορίμανση έργων που η ίδια η αγορά θεωρεί σημαντικά, και από την άλλη δίνεται κίνητρο στον ιδιωτικό τομέα. Για την υποβολή πρότυπων τεχνικών λύσεων για την κατασκευή των έργων, έργα που θα ελέγχονται από το έμπειρο στελεχειακό δυναμικό του Υπουργείου, δημιουργώντα έτσι μια παρακαταθήκη γνώση σε αυτό και θα εξασφαλίσει την ταχύτερη μετάβαση σε μια νέα εποχή.